Για πείτε μας τώρα, δόθηκαν οδηγίες από τον ΕΟΔΗ να γίνουν τεστ σε όλες τις προνοιακές μονάδες. Ναι, βέβαια. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η βρεφονιπιοκόμος πώς έγινε και βρέθηκε θετική? Τι ξέρετε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, ήρθαν στις 15 Τετάρτου, τη Μεγάλη Τετάρτη, για να μας κλιμάκιο το ΕΟΔΗ, να μας πάρουν αίμα προληπτικά για δείγματα. Μάλιστα. Βρέθηκε μία θετική, όπως είπατε, κοπέλα, η οποία είναι ασυμπτωματική. Όταν λέμε ασυμπτωματική, δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα. Ναι. Ούτε δίχα, ούτε δέκατα, ούτε τίποτα. Σήμερα λοιπόν θα γίνει κάποιο επαναληπτικό τεστ. Για όσους εργαζόμενους έχουν έρθει σε στενή επαφή μέσα στο τμήμα της και στα παιδιά. Mm-hmm. Όσον αφορά βέβαια για τα. Αυτές ήταν προληπτικές εξετάσεις που γινότανε. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Και έτσι βρέθηκε ποια... ότι είναι θετική. Ναι, 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 ναι. Αλλά ήταν ασυμπτωματική, δεν το ήξερε. Δεν αυτό είναι το χειρότερο, όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Ναι, ναι, είναι το χειρότερο, γιατί ο ασυμπτωματικός είναι αυτός που κολλάει πιο εύκολα τον άλλον. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αυτό. Και μάλιστα η κοπέλα έχει τρελαθεί γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Τι, και πού το κόλλησε κιόλας. Πώς είναι δυνατόν να είναι θετική χωρίς να έχει έρθει επαφή και με κανέναν. Ναι. Με και παιδιά... μέσα στο μητέρα, βέβαια, να ξέρετε ότι τηρούνται αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουμε από τα τέλη του Φεβρουαρίου. Δηλαδή είστε με μάσκα, γάντια, γιατί έρχεστε και σε πολύ στενή επαφή με τα παιδιά εκεί. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Κρατάμε αποστάσεις τα πάντα. Πόσοι εργαζόμενοι είστε? Είμαστε γύρω στους 120 εργαζόμενους. Και τώρα τι θα γίνει? Τώρα θα γίνει, έχει μπει σε καραντίνα η κοπέλα και θεωρώ ότι σήμερα θα πάρουν πάλι, θα τις κάνουν πάλι τεστ και βλέπουμε και πάλι μετά από μια εβδομάδα. Έχει, λέω για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, με αυτούς που ήταν μαζί στις βάρδιες ή τα βρέφη, πώς γίνεται εκεί τώρα? Τι να γίνει, εμείς εξακολουθούμε να βρισκόμαστε πάλι με μέτρα ασφαλείας. Με τις μάσκες μας, με τα γάντια μας, με τις αποστάσεις που κρατάμε. Να κάνω μια έτσι χαζή ίσως ερώτηση, αλλά προκύπτει και από αυτά που λέμε. Τώρα η κοπέλα έχει έρθει σε στενή επαφή με τα βρέφη. Θα γίνουν βεβαίως και κάποια τεστ στα μωρά? Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, έχουν ήδη πάρθει δειγματοληπτικά. Ναι. Έχουν ήδη πάρθει κάποια δείγματα από τα παιδιά, αλλά σήμερα, ας πούμε, θα πάρουν και στα παιδιά που βρίσκονται στο ίδιο τμήμα μαζί της. Α. Ωραία. Οπότε περιμένουμε τα πρώτα, λοιπόν, δηλαδή, τα τεστ. Τα πρώτα ήταν αρνητικά? Ναι, ναι, ναι. Τα πρώτα ήταν αρνητικά. Για πόσα βρέφη μιλάμε? Για πόσα βρέφη έχουμε στο μητέρα ή για πόσα βρέφη πήρανε δήμαρχοι? Όχι, πόσα έχετε εκεί, σε αυτό το χώρο που ήταν και αυτή η κοπέλα, αυτό λέω. 13 παιδιά έχουμε σε κάθε τμήμα. 13 παιδιά. Ναι. Και η κοπέλα είναι σε συγκεκριμένο τμήμα ή είναι σε όλα τα τμήματα? Ναι, βέβαια, σε συγκεκριμένο τμήμα. Σε συγκεκριμένο τμήμα. Άρα μιλάμε για αυτά τα 13 βρέφη. Μάλιστα. Ωραία, οπότε περιμένουμε. Ελπίζουμε να είναι καλά αρνητικά τα νέα, να είναι αρνητικά τα. Να σας πω και κάτι άλλο. Βεβαίως, κυρία Βάτση. Και με αυτό να κλείσουμε. Ναι. Είμαστε βέβαια σε επιφυλακή εμείς 24 ώρες το 24ωρο. Στην πρόνοια έχουμε παιδιά, έχουμε επαφείς ομάδες. Το Υπουργείο Εργασίας παίρνουν και το επίδομα 100.000 εργαζόμενοι. Εμείς στην πρόνοια που ανήκουμε είμαστε 2.600. Δεν ακούγεται τίποτα, ούτε για βαρέα διγινά, τίποτα. Και βρισκόμαστε επί φυλακή, σας λέω, 24 ώρες το 24ωρο. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να το ξαναδούν το δικό σας το θέμα. Είναι αλήθεια αυτό. Όπως σκύψανε πάνω στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τους δώσανε και το δώρο, πρέπει και όλα αυτά τα επαγγέλματα που είναι συναφή και είναι γύρω-γύρω από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σιγά-σιγά να το σκεφτούν, να υπάρχει οικονομική στήριξη. Φυστά. Και ναι, τουλάχιστον χρόνια αιτήματα να τα ικανοποιήσουν. Αυτό νομίζω είναι ένα χρόνιο αίτημά σας. Και θέλω να πούμε εδώ στους φίλους τηλεθεατές ότι ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη του που έδωσε την Κυριακή στην Καθημερινή είπε ότι αλλιώς τα προγραμματίζαμε για το θέμα της υγείας και τώρα λέει άλλαξε γνώμη γιατί είδα πόσο μεγάλη προσπάθεια κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πόσο χρήσιμο είναι. Μακάρι. Πολλοί άνθρωποι πάντως που δουλεύουν σε διάφορα επαγγέλματα, εσείς, οι άνθρωποι που είναι στην καθαριότητα, γιατί και αυτοί είναι στην πρώτη γραμμή. Πολλοί έχουν αυτό το αίτημα και ίσως και παράπονο, θα έλεγα, που εκφράζουν. Νομίζω ότι ο κορονοϊός ήρθε για να βοηθήσει και να δικαιώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται. Μακάρι να είναι αυτό το θετικό του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει τα θετικά και τα θετικά αποτελέσματα τελικά. Ναι.